Τζένκοφ με το Χουάντσο φάουλ. Εδώ είναι ο Ισπανός διεθνής. Άλλος ένας που ήρθε από το NBA. Πέρσι αυτός. Στα 38 η προσποίηση του Μεζένκοφ και εδώ το φάουλ με το σώμα. Είναι επιλογή μάλλον. Walk up. Συνεχίζει ο Ναν να λέει ακριβώς αυτό στον Τζολάκο. Αυτή είναι η φάση για την οποία μιλάει ο Ναν. Από τρεις πόντους παίκτης του Παναθηναϊκού. Και να πούμε ότι αυτό που λέγαμε πριν, Βαγγέλη, ότι ένας διαφορετικός Ολυμπιακός επιθετικά φέτος, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Όχι τόσο γύρισμα της μπάλας, αλλά όσο σουτ μακρινό. Φάουλ του Γουόκαπ, έχει μπει και ο Γιούρτσεβεν και παίζει τώρα και με Γιούρτσεβεν και με Λεσόρ. Για πρώτη φορά. Όλα τα... Σωστά. Βάζει όλα τα όπλα του κοντά στο καλάθι ο Εργίνα Ταμάνη. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί στα φιλικά παιχνίδια, είναι η πρώτη φορά φέτος και πάμε στους δύο ρεπόρτερ, πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Να κυκλοφορήσουν πιο γρήγορα την μπάλα και να... Κύριο Μεζένκοφ, η προσποίηση. Σφύριγμα του Τσιμπούρη. Βολές στα 70 δευτερόλεπτα. Εδώ, από τον Παπαπέτρου. Ή από το Σλούκα το φάουλ. Αν είναι από το Σλούκα είναι το πέμπτο και πρέπει να πάει στον πάγκο. Ναι, από το Σλούκα το φάουλ. Εδώ το κλέψιμο του Γκος. Γκόρσε και έχει δίκιο ο Βεζένκοφ. Λεσόρ κόβει καταπληκτικά πάνω από Στεφάνη ο Ράιτ. Δεν είμαι σίγουρος αν μετρούσε ή όχι. Νομίζω μετρούσε το καλάθι αυτό. Θα το δούμε σε επανάληψη. Τώρα είναι φάουλ υπέρ του Moses Wright για δύο βολές, αλλά πρέπει να ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Γιατί ενώ έχει δεχτεί τεχνική ποινή να μην μιλάμε όλοι, Ταμάν, εδώ σε επανάληψη. Αυτή είναι η φάση για τις διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού. Και βεβαίως το καλάθι μετράει. Έπρεπε να μετρήσει. Μετράει, είναι goal tending εδώ. Το καλάθι μετράει.